Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης και μαζί θα δούμε όλα τα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την σημαντική ανακοίνωση που λέγαμε χθες με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Βαγγέλη Λαμπάκη. Στην ανακοίνωση λοιπόν της κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου στην Αλεξανδρούπολη, προχώρησαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, λέγοντας πως οι ανάγκες αλλά και οι επιτυχίες των αθλητών έκαναν επιτακτική τη λειτουργία ενός νέου, σύγχρονου, υψηλών προδιαγραφών γυμναστηρίου. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης, τα χρήματα βρέθηκαν από πόρους της περιφέρειας ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και τώρα ο Δήμος αναλαμβάνει την υλοποίησή του ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες ανέγερσης ενός τόσο σημαντικού και μεγάλου έργου για την περιοχή. Όλοι συμφώνησαν πως παρά τις όποιες αντικσότητες που συνάντησε όλη αυτή η προσπάθεια, η καλή συνεργασία και ο σωστός σχεδιασμός πάντα φέρνουν θετικό αποτέλεσμα. Στην ανακοίνωση μιας πολύ σημαντικής είδησης που αφορά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης προχώρησαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Μιας είδησης που αποτελούσε τόσο πάγιο αίτημα των κατοίκων και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, αλλά όσο και βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής. Μετά από πολλά χρόνια δυσκολιών και εμποδίων, οι αρμόδιοι πίστηκαν, τα χρήματα βρέθηκαν και τώρα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει την υλοποίησή του. Ο λόγος για το νέο κλειστό γυμναστήριο υψηλών προδιαγραφών 1000 θέσεων που θα κατασκευαστεί και θα παραδοθεί προς χρήση, όπως όλα δείχνουν, τέλη του 2018 με αρχές του 2019. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα, καθώς η περιφέρεια δούλεψε συστηματικά και με σχέδιο, ώστε τα κονδύλια που απαιτούνται για ένα τέτοιο μεγάλο έργο να εξασφαλιστούν παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Υπό αυτή την έννοια, κατέβηκα στην Αθήνα και προέταξα το συγκεκριμένο έργο στον κύριο Χαρίτση. Είναι δικαίωμά μας να εντάξουμε συγκεκριμένα έργα υπέρ της περιφερειάς μας, επιχειρηματολόγησα και το έργο αυτό εντάχθηκε. Η ένταξή του είναι μια πράξη η οποία θα πάρει την πορεία της, θα εκχωρηθεί με προγραμματική σύμβαση το ποσό στον κύριο Δήμαρχο, στο Δήμο της Αλεξανδρουπόλεως, έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι σε χρήση του Εθνικού αλλά και όλων των άλλων συλλόγων, όπως ο ίδιος ο Δήμος και ο αρμόδιος ασχολούμενος με τα αθλητικά φορέας θα κλείνει. Πρέπει να τονίσω κάτι, ότι τα χρήματα αυτά υπάρχουν ανεπιστρεπτοί. Πρέπει να γίνει κάτι απίθανο, εκτός πραγματικότητας, για να ανατραπεί. Εκείνο που μας ενδιαφέρει από εδώ και μετά είναι η ταχύτητα και ο χρόνος υλοποίησης. Τώρα η όλη υπόθεση εναπόκειται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης να κινήσει τις διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός, γι' αυτό είμαστε και εδώ, για την Αλεξανδρούπολη και για τον Εύρο. Η Οριστιάδα εξάλλου έχει, κύριε Δήμαρχε, και μεγάλο γήπεδο. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι να τελειώσουμε αυτό το γήπεδο με το καλό, να το παραδώσουμε στην κοινωνία μας. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης από τη δική του μεριά εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση και χαρά που σήμερα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει μια τόσο σπουδαία εξέλιξη που αφορά στο Δήμο και στους δημότες. Η επιμονή, η υπομονή και η σωστή συνεργασία όλων των φορέων, όπως είπε ο κ. Λαμπάκης, έφερε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα παρά τις πολλές και μεγάλες αντικσοότητες, εξάρροντας την καθοριστική συμβολή του Περιφερειάρχη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον άνθρωπο αυτό που είναι αριστερά μου, γιατί είναι ένα σοβαρό πολιτικό. Και έχω αντιληφθεί μέσα από τη συνέργεια, μέσα από τη συνεργασία μου μαζί του, ότι με την σοβαρότητα και με την ηθική επένδυση της πολιτικής, η περιφέρεια και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αλλά και από τη θέση μου ως Πρόεδρο της ΠΕΔ, διαπιστώνω ότι συνεργαζόμαστε απόλυτα, με χημεία η οποία βρέθηκε στη διαδρομή και είναι πολύ σπουδαίο γεγονός και αυτή η κοινή περπατησιά είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Λαμπάκης τόνισε πως αρχικά το νέο κλειστό είχε επιλεγεί να γίνει στον Παρμενίωνα, αλλά όπως φαίνεται η επικρατέστερη τοποθεσία είναι δίπλα στο κολυμβητήριο, ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες και παρεμβάσεις το συγκεκριμένο σημείο να αποτελέσει ένα κέντρο αναφοράς του αθλητισμού για την περιοχή, αφού εκεί θα βρίσκονται όλα τα αθλήματα της πόλης. Άποψη γίνεται και του κυρίου Πέτροβιτς αυτή, συζητώντας πριν από λίγο,
ότι μάλλον κρίνοντας και συγκρίνοντας, κύριε Περιφερειάρχε, πρέπει να καταλήξουμε ενδεχομένως ότι ο καλύτερος χώρος για να κατασκευαστεί αυτό το γήπεδο που θα χρειαστεί κάποια στρέμματα και ένα ύψος 13 τουλάχιστον μέτρων, θα είναι μάλλον σύμβατος ο χώρος αυτός που είναι δίπλα στο κολυμπητήριό μας. Υπάρχει χώρος αρκετά μεγάλος, 7 στρέμματα δικαίωμα να οικοδομήσουμε, άρα καλύπτουμε την ανάγκη να καλύψουμε το συντελεστή δόμησης και τον όγκο και το ευαδόν. Το ύψος το έχουμε 13 μέτρα και θα συγκεντρώσουμε εκεί όλα τα αθλήματα. Πόλο, κολύμβηση, βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ και ενδεχόμενα, το λέω ενδεχόμενα με την πίστη ότι θα το καταφέρουμε και αυτό, κύριε Περιφερειάρχε, να βάλουμε και την ενόργανη γυμναστική, η οποία είναι σε ένα τόλ και δεν είναι αυτό εικόνα ενός πολιτισμένου, μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Τη μεγάλη του ικανοποίηση για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου εξέφρασε και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια πολύ ξεχωριστή σελίδα για την περιοχή, καθώς το νέο γήπεδο θα είναι ένα στολίδι για την πόλη, αλλά κυρίως θα είναι αυτό που αξίζει στις επιτυχίες των παιδιών και στη σκληρή δουλειά που κάνουν οι προπονητές. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Αλεξανδρούπολη και το πιο σημαντικό, ότι σήμερα αποδεικνύονται ότι οι υποσχέσεις μπορούν να γίνουν πράξεις. Ήταν η υπόσχεση και δέσμευση του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, προεκλογικά, ότι αυτή η περιοχή, αυτή η πόλη που ήταν η μοναδική πρωτεύουσα που δεν είχε ένα αξιοπρεπές κλειστό γυμναστήριο, θα αποκτήσει υποδομές αθλητικές, οι οποίες θα συνάδουν σε ό,τι αφορά με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που έχουν ομάδες όπως ο Εθνικός στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Και το πιο σημαντικό κατά με είναι ότι αυτός ο αγώνας που δόθηκε, και βέβαια ο Περιφερειάρχης δεν το λέει αλλά θα το πω εγώ, μέσα σε μια κρίσιμη, πολύ δύσκολη διετία, όπου αυτός ο νομός αντιμετώπισε τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες, αντιμετώπισε προβλήματα στο να ξεπεράσει δυσκολία που υπήρχε με την έλευση και την μόλυνση των εκτροφών από τις επιζωοτίες. Αντιμετωπίσαμε άλλου είδους προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δυσλειτουργία της κρατικής μηχανής στο να μπορέσουμε να υπερβούμε τις αρμοδιότητές μας και να υπηρετήσουμε τους πολίτες με την επισκευή των αναχωμάτων, γιατί δεν είναι, όπως ξέρετε, θέμα αυτό αρμοδιότητα της περιφέρειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος ο Παυλίδης, έδωσε μία μάχη κυριολεκτικά για να υποστηρίξει και τις υποδομές και την ανάγκη να αποκτήσουμε ένα αξιοπρεπές αθλητικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος του Βόλη Εθνικού Αλεξανδρούπολης ανέφερε πως η ανέγερση και η λειτουργία ενός νέου σύγχρονου κλειστού γηπέδου ήταν χρόνιο αίτημα του Εθνικού, καθώς οι ανάγκες των αθλητών συνεχώς αυξάνονταν. Ήταν πάγιο αίτημα εδώ και πολλά χρόνια από τον Εθνικό η δημιουργία ενός γυμναστηρίου σύγχρονου, ούτως ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όχι μόνο αθλητικές ανάγκες της περιοχής και διεθνείς διοργανώσεις. Με ευχαρίστηση βλέπω ότι τα λόγια γίνονται πράξη. Αυτή είναι η ουσία. Εδώ πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Και όχι μόνο ο Εθνικός, και όλος ο αθλητικός κόσμος της Αλεξανδρούπολης πρέπει να το στηρίξει, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Τεράστιο μπράβο στον Περιφερειάρχη μας, μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχό μας. Η συνδρομή είναι τεράστια. Και επειδή ξέρουμε ότι αυτές τις εποχές δεν φτάνει μόνο ένας, χρειάζονται πολλοί, θα είμαστε σίγουρα δίπλα σας σε ό,τι και αν χρειαστείτε. Λοιπόν, αυτά με το συγκεκριμένο έργο. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξασφάλισε τα χρήματα, το απαραίτητο κονδύλι. Τώρα μένει στον Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, να κινήσουν γρήγορα τις διαδικασίες ώστε να υλοποιηθεί και το νέο κλειστό γυμναστήριο στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη θα βρεθεί την Πέμπτη και για τρεις ημέρες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο κύριος Ιερώνυμος θα συναντηθεί με τους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με τους οποίους και θα γευματίσει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Βαγγέλη Λαμπάκη, ενώ θα επισκεφτεί και τη Σαμοθράκη με στόχο να δει από κοντά τις ομορφιές αλλά και να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες του νησιού. Ενώ βεβαίως θα έχει και την ευκαιρία να συζητήσει με τους κατοίκους προκειμένου να ακούσει τα ζητήματα που τους απασχολούν και να τους δώσει κουράγιο και πίστη.
Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη στις 7, 8 και 9 Ιουλίου. Παράλληλα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο πρόεδρός της Ευάγγελος Λαμπάκης θα παραθέσει προς τιμή του Μακαριωτάτου επίσημο δείπνο παρουσία όλων των δημάρχων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ την επόμενη μέρα το πρωί ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος θα μιλήσει στην πρώτη Πανθρακική Ιερατική Σύναξη των Ιερέων των Τεσσάρων Μητροπόλεων της Θράκης, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Είναι μια υπόσχεση που μας είχε δώσει ο Μακαριότατος όταν του ζητήσαμε και ήρθε στο Μουσείο της Ακροπόλεως, όπου είχαν εκτεθεί πριν από 1,5 χρόνο οι αρχαιότητες από το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Είχαν μεταφερθεί εκεί τότε στο Μουσείο της Ακροπόλεως και εξετέθησαν για 6 μήνες προκειμένου να γίνουν γνωστές στις χιλιάδες των επισκεπτών του μεγάλου αυτού ιστορικού μουσείου της πατρίδος μας και καινούριου μουσείου. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και τότε ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε την επιθυμία να έρθει και να δει τις ομορφιές του νησιού έτσι όπως είχαν παρουσιαστεί σε ειδικό βίντεο στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Τον προσκαλέσαμε αμέσως με μεγάλη χαρά και τιμή με τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον κύριο Βίτσα, προκειμένου να επισκεφθεί το νησί. Και έρχεται κυρίως γι' αυτό το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος να επισκεφθεί τη Θράκη σε μια χρονική περίοδο όπου τελείωσε μετά από περίπου 1,000 χρόνια η Οικουμενική Σύνοδος στην Κρήτη. Σίγουρα θα έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει. Μην ξεχνάμε ότι εδώ η Μητρόπολη μας ανήκει στις λεγόμενες Μητροπόλεις των Νέων Χωρών. Σίγουρα συνδυάζεται ενδεχόμενα, πιστεύω, το ταξίδι του και με αυτήν την έννοια. Είναι ένας άνθρωπος μιλήχιος, ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει κοινωνική πολιτική. Επομένως, σε αυτήν την περιοχή της Θράκης, της περιφέρειας της Θράκης και ιδιαίτερα του Εύρου, όπου είναι οι φτωχότεροι, και όπου υπάρχει ανάγκη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πρόνοιας της κοινωνικής, νομίζω ότι είναι σημειολογικό το ταξίδι και πολύ ουσιαστικό ταυτόχρονα του Αρχιεπισκόπου. Την 5η το βράδυ, στις 8 η ώρα, θα του παραθέσω ως πρόεδρος της ΠΕΔ με τους υπόλοιπους δημάρχους της περιφέρειάς μας ένα δείπνο σε γνωστό ξενοδοχείο και εκεί θα μας αποκαλύψει ή θα μας πει ό,τι χρειάζεται προκειμένου Εκκλησία και ελληνική κοινωνία να συμβαδίζει όπως μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα και καταγράψει η ιστορία στο πέρασμα του χρόνου. Ο Μακαριότατος θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά κυρίως να ακούσει τα προβλήματα όλων και να δώσει με την παρουσία του κουράγιο και δύναμη στον καθένα ξεχωριστά. Και το βράδυ της 5ης θα του παραθέσει ένα τραπέζι ο Δήμαρχος της πόλεως μας, ο κύριος Ευάγγελος Λαμπάκης, ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ενώσεως των Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα είναι όλοι οι δήμαρχοι εδώ, ανεξαιρέτως, θα μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος και θα συζητήσει μαζί τους τα θέματα που αφορούν τους Δήμους και την ευρύτερη περιοχή μας. Στη συνέχεια, το πρωί της Παρασκευής, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος θα προστεί μιας ιερατικής συνάξεως πανθρακικής, την οποία διοργανώσαμε εδώ οι 4 Μητροπόλεις, η Μητρόπολη Δημοτίχου, η Μητρόπολη Ξάνθης, η Μητρόπολη Μαρονίας και η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Θα είναι οι ιερείς και των 4 Μητροπόλεων εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Ο Αρχιεπίσκοπος θα μιλήσει στους ιερείς για θέματα που αφορούν και την ιερατική μας ζωή, την ποιμαντική μας δραστηριότητα μέσα σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο και άλλα προσωπικά ζητήματα που αφορούν τον ιερό κλήρο στον τόπο μας. Και στη συνέχεια το μεσημέρι θα μεταβούμε στη Σαμοθράκη, το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί θα επισκεφθεί ο Αρχιεπίσκοπος τη χώρα, θα προσκυνήσει τα λείψανα των 5 νεομαρτύρων, στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, στην Παλιάπολη, όπου θα επισκεφθεί τα αρχαία ιερά των θεών και την επόμενη μέρα το πρωί θα πάμε στην Κρημνιώτισσα, στο στρατόπεδο του νησιού, σε ένα ελαιοτριβείο καινούριο αστικής λαϊκής βάσεως, το οποίο στείνεται και δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά θα το ευχηθεί και θα ευλογήσει και θα την ευόδοση της πορείας από ντόπιους ανθρώπους, δικούς μας έχει γίνει, και στη συνέχεια θα κάνει μια μικρή περιήγηση στο νησί για να δει τις ομορφιές έτσι όπως εμείς τις γνωρίζουμε πολύ καλά.
Τώρα, οι εργασίες για την ομαλή διέλευση των οδηγών από τον δυτικό κόμβο της γέφυρας του Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη έχουν ξεκινήσει από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να παραδοθεί στους οδηγούς το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου με ασφάλεια και χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την οδήγησή τους. Σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση προχωράει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο τη διαπλάτηση του δρόμου στην παλιά γέφυρα του Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη. Η διέλευση των οδηγών μέχρι σήμερα γινόταν με πολύ μεγάλη δυσκολία και με κίνδυνο την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Οι εργασίες όμως που ξεκίνησαν θα επιτρέπουν πλέον στα οχήματα να περνούν από το συγκεκριμένο σημείο με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα. Στον δυτικό κόμβο της γέφυρας Μαΐστρου, στην παλιά ειδικότερα γέφυρα, γίνονται παρεμβάσεις από την περιφέρεια ούτως ώστε να διευκολυνθεί ακόμη καλύτερα η κυκλοφορία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων υλικών ζημιών, καθώς το σημείο εκείνο του κόμβου είχε πολλά προβλήματα εξαιτίας της στενότητος του δρόμου. Έτσι λοιπόν δώσαμε εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να διαπλατηθεί το τμήμα του δρόμου όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα κοντά στον σηματοδότη τον Φωτεινό, να μετακινηθεί λίγο ο σηματοδότης και να διευκολυνθεί καλύτερα η κυκλοφορία όλων των αυτοκίνητων που εισέρχονται στην παλιά γέφυρα ή εξέρχονται από την παλιά γέφυρα Μαΐστρου. Είναι μια παρέμβαση που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη ασφάλεια της κίνησης των οχημάτων αλλά και στην ροή της κυκλοφορίας, καθότι όλα τα προηγούμενα, όπως σας είπα, χρόνια δημιουργούνται και συνωστισμός αλλά και ατυχήματα. Λοιπόν, αυτά με τις συγκεκριμένες εργασίες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Προσκεκλημένος μου ήταν ο κύριος Νίκος Ραπτόπουλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, και στη συζήτησή μας έγινε αναφορά για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο και τι ακριβώς συμβαίνει όταν αυτά χαλάνε, πώς δηλαδή γίνεται η συντήρησή τους. Για το συγκεκριμένο θέμα, βεβαίως, έχει τοποθετηθεί και σε προγενέστερη συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή στον κύριο Κολιό, ο κύριος στον οποίο έχουμε μαζί μας τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Αδαμίδη. Θα τον καλησπερίσω αμέσως τώρα, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας πει τι γίνεται με τα μηχανήματα που χαλούν, με αφορμή βεβαίως τα όσα πριν από λίγες ημέρες κατήγγυλαν οι νεφροπαθείς της περιοχής της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως τα μηχανήματά τους χαλούν, και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι τα μηχανήματα, ειδικά για τους νεφροπαθείς, που μιλάμε τώρα για μηχανήματα ζωτικής σημασίας, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι, για τους ίδιους. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε διοικητά, για πείτε μας τι γίνεται τώρα συγκεκριμένα με τα μηχανήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ζητήματα συγκεκριμένα στους νεφροπαθείς αναφέρομαι, και τι δρομολογεί να κάνει από εδώ και έπειτα το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ναι, κοιτάξτε, τα μηχανήματα του τεχνητού νεφρού είναι παλιά. Αυτό έγινε, είναι πιο παλιά από το νοσοκομείο. Γιατί η Δεπανόμη, η οποία είχε να λάβει την ανέγερση και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, είχε φροντίσει να βάλει μηχανήματα παλιότερα. Ενώ το νοσοκομείο μπήκαμε το Δεκέμβριο του 2002, τα μηχανήματα, όχι μόνο του νεφρού, γενικότερα σε όλο το νοσοκομείο, ήταν του 97 και του 95. Γιατί έτσι συνέφερε τη Δεπανόμη. Ότι δεν πουλιόταν στην αγορά, το φορτώσανε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν το μόνο έγκλημα της Δεπανόμη, ήταν και άλλα σωρία σφαλμάτων στην κατασκευή του κτηρίου που οδήγησε και στην μη παραλαβή του κτηρίου από την τότε τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα επισήμως από την Δεπανόμη. Ακριβώς γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Συγκεκριμένα τώρα για τα γι' αυτό τα μηχανήματα έχουν γεράσει πολύ και χαλάνε συχνά πυκνά. Ειδικά για τα μηχανήματα του νεφρού είδαμε ότι είναι πιο συμφέρον να αγοράσουμε καινούρια παρά να επισκευάσουμε, να τα επισκευάζουμε συνεχώς. Είναι τόσο συχνές οι επισκευές που χρειάζεται που το κόστος της επισκευής σύντομα φτάνει το κόστος της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο, ήδη πριν αναλάβω εγώ ο διοικητής, από τον προσωρινό διοικητή, είχε ξεκινήσει η διαδικασία
αντικατάστασης κάποιων μηχανημάτων. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αγορά 3 μηχανημάτων νεφρού. Γιατί 3 και όχι 13 που θα έπρεπε, γιατί με τα 3 λόγω κόστους μπορεί να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Όταν υπερβαίνει ένα ποσό, η διαδικασία είναι μεγάλος διαγωνισμός, αργεί πάρα πολύ. Και επειδή επιζόμαστε να τα αλλάξουμε, γι' αυτό διαλέξαμε να πάρουμε τώρα τα 3 με τον μικρό διαγωνισμό και αργότερα να ξεκινήσει και ο μεγάλος διαγωνισμός που θα αργήσει. Άρα σήμερα στους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να είναι κανείς νεφροπαθής, κύριε Διοικητά, τι λέμε, ποιο είναι το μήνυμα που τους στέλνουμε, ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα διατεθούν 3 νέα μηχανήματα στη μονάδα τεχνητού νεφρού, αλλά ωστόσο όμως θα εξυπηρετούνται κανονικά, θα συνεχίζουν να αγωνιούν. Να εξυπηρετούνται κανονικά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και τώρα εξυπηρετούνται κανονικά. Δεν σημαίνει ότι όταν ένα μηχάνημα παρουσιάζει πρόβλημα λειτουργίας, ότι βάζει στον ασθενή εκεί, το μηχάνημα αυτό βγαίνει εκτός λειτουργίας. Μπορεί να χρειαστεί να τον αλλάξει μηχάνημα την ώρα της αιμοκάθαρσης ή μπορεί να χρειαστεί να τον αλλάξει βάρδια ενώ θα ερχόταν το πρωί να έρθει το απόγευμα. Άλλωστε τώρα έχουμε ανοίξει αυτό το διάστημα και τρίτη βάρδια. Τρεις βάρδια, σωστά. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή όταν βγαίνουν κάποια μηχανήματα off για κάποιο διάστημα, να μεταφέρουμε τους ασθενείς στην βραδινή βάρδια, ενώ θα έκανε την απογευματινή, για να εξυπηρετηθεί. Δεν μένει κανένας χωρίς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Διοικητά, λέτε πως το νοσοκομείο δρομολογεί την αγορά 3 νέων μηχανημάτων για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν εγκριθεί με το που ήρθα εγώ. Εγκρίθηκαν, προχώρησε η διαδικασία, έγινε η διακήρυξη, είμαστε στη φάση που κατατίθενται οι προσφορές. Σε λίγο θα τελειώσει και αυτή η προθεσμία και θα αρχίσει η διαδικασία της αξιολόγησης. Μάλιστα. Τώρα, σε γενικότερη, αν θέλετε, σε γενικότερο επίπεδο, κύριε Διοικητά, για να το ξεκαθαρίσουμε και να μην αιωρούνται διάφορα στον αέρα, γιατί ξέρετε, μας ακούν και οι ασθενείς και αντιλαμβάνεστε απόλυτα ότι αυτό που νοιάζει τον καθένα μας ξεχωριστά είναι να έρχεται στο νοσοκομείο, να εξυπηρετείται και να φεύγει από το νοσηλευτικό ίδρυμα με τις υψηλότερες ιατρικές υπηρεσίες. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται γενικότερα με τα μηχανήματα που χαλάνε, με τις συμβάσεις που έγινε τόσο πολύς λόγος στο προηγούμενο χρονικό διάστημα? Γιατί εσείς είπατε στη συγκεκριμένη ραδιοφωνική κουμπή του κυρίου Κολιού ότι οι συμβάσεις επιθητείας και του κυρίου Ραπτόπουλου ουσιαστικά καταργήθηκαν για λόγους οικονομίας. Τώρα τι ισχύει, τώρα τι γίνεται? Βεβαίως ο κύριος Ραπτόπουλος εχθές που τον είχα κοντά μου ισχυρίστηκε βεβαίως ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και ότι κανονικά τα μηχανήματα που χαλούσαν... Δεν εννοούσαμε ότι οι συμβάσεις διακόπηκαν. Όσοι συμβάσεις τελειώνανε, δεν γινόταν ανανέωση. Μάλιστα. Τώρα έχει ήδη πάρει εντολή η υπηρεσία, η βιοιατρική και το τμήμα προμηθειών και γίνονται συμβάσεις σε διάφορα μηχανήματα που δεν είχαν. Δηλαδή... Το διάστημα υπέγραψα πάρα πολλά τέτοιες νέες συμβάσεις συντήρησης. Κύριε Διοικητά, αυτή την κατάσταση εσείς την βρήκατε έτσι, την παραλάβατε έτσι, δηλαδή αναφορικά με το ζήτημα των συμβάσεων να μην ανανεώνονται? Θέλω να πω, δηλαδή, μετά από τον κύριο Ραπτόπουλο, γιατί φαντάζομαι θα το έχετε ψάξει, θα ξέρετε. Ακολούθησε και ο κύριος Λαζόπουλος, μετά ήρθε και ο προσωρινός διοικητής, ο κύριος Πρασόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή η κατάσταση ήταν τώρα, δηλαδή για όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά-σιγά ελαττωνόντουσαν τα μηχανήματα τα οποία ήταν σε σύμβαση. Εξαίρεση αποτελούσαν τα καινούργια. Για παράδειγμα, ο αξονικός θερμογράφος που μπήκε πριν ένα χρόνο έχει βέβαια σύμβαση. Αλλά είναι λίγα τα μηχανήματα που έχουν σύμβαση συντήρησης. Πρόσφατα είχαμε πρόβλημα και με άλλα μηχανήματα. Για παράδειγμα, με το στεφανιογράφο, που για πολλωστή φορά είχε βγει εκτός λειτουργίας, γιατί ένα μηχάνημα 17-18 ετών. Παρόλο που έχει παραγγελθεί καινούριος εφανεογράφος μέσω ΕΣΠΑ, που είναι πολύ μεγάλη η δαπάνη που προβλέπεται γι' αυτό, αποφασίσαμε να κάνουμε και σύμβαση συντήρησης στο εφανεογράφο, ο οποίος βρίσκεται τώρα η λειτουργία και είναι το παλιό μηχάνημα. Μάλιστα. Γιατί η διαδικασία του ΕΣΠΑ αργεί, θα πάρει πάνω από χρόνο. Αντιληπτό. Λοιπόν, άρα κύριε Διοικητά, μένουμε σε αυτό που μας είπατε, στο θετικό όσον αφορά τους νεφροπαθείς και για τα 3 μηχανήματα που δρομολογούνται για την μονάδα τεχνητού νεφρού.
Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε εκκρεμότητα, όπως το παλιό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά είμαι σίγουρη ότι σε λίγες ημέρες θα έχουμε να πούμε κι άλλα, πολλά περισσότερα. Έτσι. Υπάρχουν ζητήματα και με το νοσοκομείο που είμαστε τώρα, ότι προσπαθούμε να δρομολογήσουμε μια σειρά εργασίες επισκευής του κτηρίου που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλού προβλήματα υγρασίας, αλλού προβλήματα θερμομόνωσης. Η αλήθεια είναι, κύριε Διοικητά, η αλήθεια είναι, κύριε Διοικητά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, πως η ναυαρχίδα της υγείας, έτσι όπως τη λέγαμε εμείς πριν πολλά χρόνια, όταν έγινε η μετεγκατάσταση από το παλιό στο καινούριο, η ναυαρχίδα της υγείας, λέγαμε πως ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, δεν θυμίζει καθόλου πια ναυαρχίδα. 15 χρόνια σχεδόν λειτουργίας και φαίνεται πως το νοσοκομείο είναι για 25 και 30 χρόνια, κύριε Διοικητά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και αυτό είναι ένα από τα εγκλήματα που έκανε η ΔΕΠΑΝΟΜ. Να θυμίσω ότι 27 στελέχη της ΔΕΠΑΝΟΜ έχουν παραπευθεί για κακούργημα ακριβώς για το νοσοκομείο της Αντρούπολης. Προσφάτως, κύριε Διοικητά. Η σημασία έχει τι θέλουμε, τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση, να κάνουμε ένα μεγάλο έργο επισκευής του νοσοκομείου και ταυτόχρονα με σημαντικής μείωσης του ενεργειακού κόστους, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε στη συνεργασία με το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για να γίνουν οι τεχνικές μελέτες και να υποβληθεί ο φάκελος για χρηματοδότηση. Κολλάμε σε κάτι. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης. Είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Horizon, Interreg κλπ. Είτε μέσω δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με ευνοϊκούς όρους, είτε άλλα προγράμματα. Κύριε Διοικητά. Όμως έχουν μία προϋπόθεση. Την παραλαβή του νοσοκομείου. Εκεί κολλάμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Βέβαια, τίποτα δεν είναι άλλο. Θα το δουλέψουμε και αυτό, αλλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Αδαμίδη, με τον Διοικητή Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο από τις ΣΕΡΕΣ, τον Ιορδάνη τον Ξανθόπουλο, διότι στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο βρέθηκε σε ραϊκή αποστολή προσκεκλημένη επίσημα από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, με επίκεντρο την Αμφίπολη. Και μάλιστα έγινε και μια σχετική ενημερωτική εκδήλωση από την κύρια Σπυράκη με θέμα ο τύβος της Αμφίπολης, αφορμή για νέα αναπτυξιακή πορεία. Ο Ιορδάνης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες τώρα για αυτή την ομολογουμένως ξεχωριστή και πολύ έτσι ιδιαίτερη εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες. Ιορδάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακή, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Πραγματικά, έπειτα από αρκετό καιρό, η Αμφίπολη και η ακτινοβολία της ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα όχι σε ελλαδικό χώρο ή σε πανσεραϊκό χώρο, σε σεραϊκό έδαφος, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία, σωστά το είπες, νωρίτερα της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κυρίας Σπυράκη, η οποία ήταν και η διοργανώτρια. Έγινε αυτή η πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Το απόγευμα της περασμένης 5ης, 30 Ιουνίου, υπήρξαν φορείς και από τις ΣΕΡΕΣ, αλλά και από τη Δράμα και την γειτονική Καβάλα. Βέβαια, η Αμφίπολη ανήκει στον νομό ΣΕΡΟΝ, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή βρίσκεστε σε σταυροδρόμοι τριών νομών, αυτών που ανέφερα, γι' αυτό υπήρξαν φορείς και από τους τρεις αυτούς νομούς. Σε κάθε περίπτωση, ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμμετείχαν φορείς και από τις τρεις περιοχές. Ήταν και ο Ευρωβουλευτής ο κ. Γερματικάκης στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό που τονίστηκε είναι πώς μπορεί να αναπτυχθεί γενικότερα ο βορειοελλαδικός χώρος, η Ανατολική Μακεδονία, οι ΣΕΡΕΣ, από αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία, όπως καλά θυμάστε και εσύ, αποτελούσαν, ήταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής για περίπου ένα εξάμηνο και ξαφνικά όλοι διερωτώνται για ποιο λόγο το όλο θέμα πάγωσε και γιατί τελικά παραμένει στάσιμο. Αυτό που συμφώνησαν όλοι είναι ότι πρέπει ο χώρος να γίνει επισκέψιμος. Ελείπουν βασικές υποδομές, όπως είναι δομές υγιεινής, ηλεκτροφωτισμός, ασφαλτόστρωση και η προσβασιμότητα, θα έλεγε κανείς, στον Τύμβο Καστά, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Το επεσήμανε αυτό ο Δήμαρχος της Αμφίπολης, ο οποίος επίσης παρέστη, ο κύριος Κωνσταντίνος Μελίτος. Το είπανε και αρκετοί βουλευτές. Θα έλεγε κανείς πως ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ, ο κύριος Μέγκλας, ο οποίος και παρέστη, ήταν επίσημα προσκεκλημένος, ανέπτυξε ένα επίσημο
θα έλεγα, όχι επίσημο, ένα ήδη οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτήσει μια δέσμη προτάσεων, αν θέλει, σε Κυριακή, που υπάρχει ήδη από πλευρά του Πολιτείου Σερών για το που πονάει αυτή τη στιγμή ο Τύμβος Καστά, τι πρέπει να γίνουν δηλαδή, αλλά και ποιες είναι οι προτάσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους παριστάμενους συμφώνησαν σε αυτό και μάλιστα ήδη έχει αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Σερών, έτσι ώστε τον προσεχή Σεπτέμβριο να υπάρξει ξανά σύσκεψη εδώ στις Σέρρες, σε επίπεδο σεραϊκού αυτή τη φορά, έτσι ώστε το θέμα κάθε φορά να επικαιροποιείται και να μην μένει αδρανές. Αν δεν έχεις αντίρρηση και αν έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, παρακαλώ. Να σου πω ακριβώς ποιο είναι το κατάσταλαγμα των προτάσεων που ακούστηκαν. Αυτό και έχει σημασία, Ιορδάνη. Ναι, και που έπεσαν στο τραπέζι. Κυρίαρχα από τον κύριο Μέγκλα, αλλά και από τους υπόλοιπους παριστάμενους και ομιλητές. Έτσι, γιατί ήταν εκεί και η κυρία Μενδώνη, ήταν εκεί προφανώς η κυρία Κατερίνα Περιστέρη, η ψυχή της αρχαιολογικής καμπάνης και πολύ πολύ ακόμα. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Υπάρχει πρόβλημα στο ρημοτομικό σχέδιο. Άρα πρέπει να αναδειχθεί χωροταξικά η περιοχή και να υπάρξει διακριτή προσθήκη σήμανσης στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου Καστά. Επίσης, να γίνει διασύνδεση του μνημείου με τα υπόλοιπα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή, να γίνει ένα ενοποιημένο αρχαιολογικό πάρκο. Σου θυμίζω ότι πολύ κοντά είναι η παραλία των Κερδιλίων, της Ασπροβάτας και των Βρασνών. Είναι όμως πολύ κοντά και το σπήλαιο της Αλιστράτης. Είναι πολύ κοντά και η οικία του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρξει συντήρηση, στερέωση, διαμόρφωση και περαιτέρω αρχαιολογικής καπάνη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια στασιμότητα στο όλο έργο. Πρέπει όμως όλο αυτό το πράγμα να επιταχυνθεί, να εξασφαλιστούν οι βασικές υποδομές που ανέφερα και προθύστερα με ηλεκτροφωτισμό, οδοποιία, δομές υγιεινής. Υπάρχει το αρχαίο θέατρο της Αμφίπολης, υπάρχει το φεστιβάλ Αμφίπολης κάθε καλοκαίρι. Αυτά θα πρέπει να ενδυναμωθούν και να αναδειχθούν. Δίνεται μια προτεραιότητα στον κάθε το άξονα, ενδεχομένως να μην τον έχετε ξανακούσει, είναι ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού που θα ενώνει την Βουλγαρία, τον Προμαχώνα δηλαδή, το συνοριακό σταθμό, με τις Σέρρες και την Αμφίπολη. Και θα φτάνει δηλαδή στον κάθε το άξονα της Εγνατίας Οδού, αυτό που χρησιμοποιούν και όλοι, και όλοι οι Θράκες, δηλαδή αυτό που περνάει από την Ασπροβάτα και την υπόλοιπη περιοχή και φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο δρόμος πονάει και έχει δυσκολία. Και κλείνω, το τόνισαν πάρα πολύ εμφατικά και ο Κάρλος Κοράτζα, αλλά και η κυρία και ο Κάρλος Κοράτζα και η κυρία Ερμίνα Σιατιτάνο, είναι δύσκολο το όνομά της, είναι υπεύθυνη για την πολιτιστική κληρονομιά και οικονομία του πολιτισμού. Οι άνθρωποι δηλαδή που μας άκουσαν εμάς, τους Δραμινούς, τους Καβαλιώτες και τους Σεραίους, και είπαν ότι παρά τους δύσκολους καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και δέσμη προτάσεων, χρηματοδοτεί τέτοιας φύσης έργα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν αυτό οι φορείς, οι ενδιαφερόμενοι, και να καταρτήσουν, να εκπονήσουν ένα οργανωμένο σχέδιο, γιατί η Ευρώπη σε τέτοιες περιπτώσεις χρηματοδοτεί έχει και φαίνεται χρήματα. Ότι την... Έτσι ακριβώς. Μπορεί να δώσει χρήματα. Ιορδάνη μου, πάντως και τελειώνοντας, αν γυρίσουμε λίγο το μυαλό μας περίπου δύο χρόνια πριν, τον Αύγουστο, δύο χρόνια πριν τέλος πάντων, το 2014, το τι γινόταν στον Τύμβο του Καστά, στην Αμφίπολη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, τα ζούσες και από κοντά και με ρεπορτάζ, όλα τα βλέμματα παγκοσμίως ήταν στραμμένα εκεί. Συνέβη στη χώρα μας αυτό που συνέβη πάντα, εντυπωσιαζόμαστε, ενθουσιαζόμαστε, χειροκροτούμε, πανηγυρίζουμε και μετά τίποτα. Το χάος, η απόλυτη σιωπή. Η πρωτοβουλία της κυρίας Σπυράκη ήταν πάρα πολύ καλή. Μακάρι να δούμε και αποτελέσματα μέσα από τις προτάσεις έτσι όπως μας τις ανέλησες. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε. Ιορδάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά με την Αμφίπολη. Πάμε τώρα στον Δήμο της Ξάνθης και συγκεκριμένα στον Εμπορικό Σύλλογο της Ξάνθης, ο οποίος αποφάσισε για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να κρατά τα καταστήματα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ και συγκεκριμένα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Μαζί μας βρίσκεται τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ξάνθης, ο κύριος Ευθύμιος Μίλκογλου, ο οποίος θα μας πει καταρχήν λίγο πριν τις εκτόσεις που ξεκινάνε την ερχόμενη Δευτέρα, τι ευελπιστεί ο εμπορικός κόσμος, τι μπορεί να αλλάξει και στην ψυχολογία τους, αλλά και στα ταμεία τους. Και βεβαίως θα σταθούμε και στο ωράριο το θερινό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με καλύψατε σε όλα. Το θέμα είναι να δείτε και εσείς χειροπιαστά αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί καλή και η διεύρυνση του ωραρίου, καλές και οι εκπτώσεις που ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα και για πάρα πολύ καιρό μέχρι τέλος Αυγούστου. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει. Ο καταναλωτής δεν έχει, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που λέμε και εμείς δηλαδή, δεν μας λείπει πλέον ο χρόνος, μας λείπει το χρήμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Όπως είπατε και εσείς, ξεκινάει μια διεύρυνση του ωραρίου για Τρίτη και Πέμπτη μόνο, μέχρι τις 10 η ώρα. Αυτό γίνεται γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ο κόσμος βγαίνει αργά στην αγορά. Οπότε κάνουμε και εμείς αυτή την κίνηση να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα, οι εκπτώσεις που ξεκινάνε στις 11 του μήνα, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, το τι μέλη γενέστε θα φανεί στην πράξη. Πολύ γρήγορα. Το ταμείο μας θα γίνει δηλαδή πολύ σύντομα και θα δούμε τι θα γίνει. Το πρόβλημα αυτό που είπαμε και προηγουμένως είναι ότι λείπει το χρήμα. Τώρα, οι εκπτώσεις είναι όλο το χρόνο. Σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Δεν είμαστε απρόσωποι. Οπότε πιστέψτε μου ότι κάνουμε και τις τιμές και μέσα στη χρονιά. Καλύτερες τιμές. Τώρα, επίσημα, στις 11 του μήνα ξεκινάμε τις εκπτώσεις. Εγώ έχω σαν μότο να κρατάω μικρό καλάθι και θα περιμένω να δω τι θα γίνει. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες θα φανεί τι κίνηση θα έχουμε. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει κίνηση. Το σίγουρο πάντως, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι και τα ποσοστά θα είναι ικανοποιητικά. Βεβαίως και επάρκεια προϊόντων υπάρχει. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, ο καταναλωτής να μπορέσει έστω από αυτά. Τώρα θα μου πείτε τι να λέμε και εμείς, τι να λέτε και εσείς, από αυτά που δεν έχει να δώσει. Τέλος πάντων, από αυτά που δεν έχει να δώσει, έστω και ένα μικρό ποσό, ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά που διανύουμε τέτοια περίοδο, εγώ το λέω και μπορεί να γίνουμε κουραστικοί. Ακόμα και αν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα, που δεν έχει, ας βγει να κάνει μία βόλτα. Ας βγει λίγο να αναπτερώσει και το δικό σας το ηθικό, θα μου πείτε με τη βόλτα και εσείς θα ζήσετε. Όχι. Αλλά και μόνο που θα μπει, θα βγει λίγο στο μαγαζί σας, θα ανταλλάξετε κάποια κουβέντα, ενδεχομένως και λίγο να τον παρακινήσετε να αγοράσει και κάτι, ίσως κάπως αυτό να βοηθάει, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό συμφωνώ που λέτε. Δηλαδή, όταν θα βγεις και θα κάνεις μια βόλτα στην αγορά, θα κάνεις και την έρευνα αγοράς, αυτό που λέω εγώ συνέχεια, ότι πρέπει να γίνεται και έρευνα αγοράς. Πιστέψτε με ότι οι περιοχές μας δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι ούτε σε ποιότητα, ούτε σε τιμές από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό μπορεί κάλλιστα ο καταναλωτής να το δει. Οπότε θα συμφωνήσω ότι πρέπει να βγει ο κόσμος έξω, είτε σαν βόλτα, είτε να κοιτάξει λίγο και να δει ότι όντως υπάρχουν οι τιμές, υπάρχει ποιότητα και έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς, αυτό που λέμε και όλοι, ότι είμαστε μια λυσίδα. Ότι αν δουλέψουμε όλοι θα λειτουργήσει, θα κυλήσει. Το πρόβλημα είναι βέβαια αυτό που λέτε και εσείς, ότι το χρήμα. Το χρήμα. Καιρός είναι πλέον να κοιτάξουν οι κάστρες κυβερνήσεις και τώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ότι πλέον με φόρους δεν μπορεί να βρεθούν λύσεις. Οπότε πρέπει να δοθούν η ραχοκαλιά, δηλαδή, να το πω έτσι πιο απλά, η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Πρέπει να στηριχθεί για να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη. Ανάπτυξη θα έρθει με αυτούς τους τρόπους. Λοιπόν, και εγώ θα πω τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι αν κάποιος καταναλωτής αποφασίσει να αγοράσει κάτι έστω όλη αυτή τη διάρκεια της περίοδου, ας το κάνει, ας στηρίξει την τοπική αγορά, τις Ξάνθες, ας στηρίξει τα τοπικά προϊόντα και όχι μόνο. Λοιπόν, όπως είπα και εσείς έχετε τη διάθεση με χαμηλά ποσοστά, αλλά και προϊόντα υπάρχουν άριστης ποιότητας. Νομίζω πως ας κλείσουμε θετικά. Και εγώ το εύχομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιλκογλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης, να είστε καλά. Δύο λοιπόν φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, τα καταστήματα στην Ξάνθη θα λειτουργούν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, σε μια προσπάθεια λίγο αναπτέρωσης του ηθικού και της ψυχολογίας των καταστηματαρχών, αλλά και των καταναλωτών. Μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας και από τη Ροδόπη με πολύ αγάπη στην Κρήτη. Συνολικά 26 επιχειρήσεις έδωσαν τα προϊόντα τους για να παρουσιαστούν στην Κρήτη. Ενώ στην παρουσίαση θα συμμετέχει και με 90 μέλη η αποστολή από το Σύλλογο Θρακών. Στην Πλατεία Ελευθερία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Παρασκευή 8 Ιουλίου, εξαμελής αποστολή μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών της Ροδόπης θα καλοδέχεται τους πάντες με κεράσματα, ώστε οι ντόπιοι αλλά και οι επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ροδόπης μέσα από τους επαγγελματίες. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Ανέστης Βαφιάδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών της Ροδόπης, για να μας πει περισσότερα στοιχεία για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν και βεβαίως πού αποσκοπεί όλη αυτή η κίνηση, όλη η ενέργεια. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές της Α τηλεόρασης. Λοιπόν, από τη Ροδόπη, όπως είπα, στην όμορφη Κρήτη.
Ακριβώς, όπως ακριβώς είπατε στον πρόλογό σας. Από τη Ροδόπη στην Κρήτη, λοιπόν, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Θρακών Κρήτης, Συλλόγου Θρακών Ροδόπης και εμείς συνάμα θα κάνουμε μια μικρή παρουσίαση της πόλης μας, του νομού μας, τα προϊόντα μας στο Ηράκλειο της Κρήτης, ώστε μας γνωρίσουν. Γιατί νομίζουμε ότι ειδικά τα προϊόντα μας δεν μας ξέρουν τι παράγουμε σε αυτή την πόλη, στον τον όμορφο τόπο, όχι μόνο στη Ροδόπη, σε όλη τη Θράκη. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Βαφιάδη. Τα προϊόντα της Ροδόπης αλλά και της περιφέρειας γενικότερα, αν θέλετε, δεν τα γνωρίζουν όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, για παράδειγμα, τα προϊόντα της Κρήτης και τις υπηρεσίες της Κρήτης. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η κίνηση που γίνεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε μια περιοχή που ξέρει πολύ καλά πώς να προωθεί και να προβάλλει, όπως είναι η Κρήτη δηλαδή, τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της. Δηλαδή, μόνο καλά θα έχουμε να πάρουμε. Ακριβώς. Παράλληλα με την προβολή που θα κάνουμε και τις συναντήσεις που θα έχουμε εκεί πέρα από τους κρατόπους φορείς, θα μάθουμε την τεχνογνωσία τους που έχουν κάνει η Κρήτη τόσα χρόνια, ώστε προβλήθηκε σε όλη την Ελλάδα η τοπική τους κουζίνα, η τοπικά της προϊόντα. Γιατί πιστεύω μακράδοντα, όπως εσείς φαντάζεστε σαν περιοχή, ότι δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε σε αυτό το τομέα, είτε διατροφικό, είτε στην παραγωγή ειδικών τοπικών προϊόντων, ή Θράκη από την Κρήτη. Τίποτα απολύτως. Και οι ομορφιές της Ροδόπης πραγματικά είναι πολλές, κύριε Βαφιάδη, και αν γίνουν οι σωστές κινήσεις, τότε μπορούμε να έχουμε και πολύ θετικά αποτελέσματα. Χορός, παράδοση και προϊόντα από τη Ροδόπη θα ταξιδέψουν ουσιαστικά στην Κρήτη. Ακριβώς. Και ένα βιντεάκι πάλι από τη Ροδόπη για την Κομωτινή, την οποία θα την προβάλλουμε εκεί πέρα, διότι δεν είναι μόνο η εκδήλωση που αναφέρατε στην Πρωτεία Ελευθερία της Κρήτης. Το βράδυ της Παρασκευής, Νέα Λικαρνασσό, πάλι θα προβάλλουμε τα προϊόντα μας και σε βίντεο γόλτιση της ομορφιάς μας με το Σύλλογο Θρακών Κομωτινής, την οποία θα χορεύει εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μετά την Παρασκευή, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς σας καλοδέχτηκαν οι κριτικοί. Φαντάζομαι πολύ αγάπη αυτό για την φιλοξενία τους, έτσι κι αλλιώς. Η φιλοξενία τους θα είναι αυτό ακριβώς. Δικιά μας φιλοξενία. Και εσείς βεβαίως θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε από τη δική σας την πλευρά, έτσι να μας εκπροσωπήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ηρακλείου για την αμέσως συμπαράσταση, ήδη που μας δείχνει από τώρα και ό,τι χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι βεβαίως στην Κρήτη την Παρασκευή 8 Ιουλίου, όπως είπαμε. Τώρα πάμε στην Πέμπτη πρώτα. Στην Πέμπτη 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Αλεξανδρούπολης, όπου φυλάσσεται μάχη εκ του ιερού Λειψάνου της Αγίας. Για τις εκκλησιαστικές ακολουθίες έχουν προσκληθεί από το Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβρίλ και Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος. Η Αγία Κυριακή Αλεξανδρούπολης είναι μία από τις σημαντικότερες Ορθόδοξες εκκλησίες στην πρωτεύουσα του Εύρου. Φιλοξενείται μάχη από το Ιερό Λείψανο της Αγίας και προσελκύει πλήθος πιστών από όλη την περιοχή. Στην Αγία Κυριακή φυλάσσεται επίσης η θαυματουργή εικόνα της Αγίας από την Ένο, στην πόλη της Ανατολικής Θράκης που αποτελεί την πατρίδα των περισσότερων προσφύγων παλαιών κατοίκων της Αλεξανδρούπολης. Θα γιορτάσουμε και φέτος τη γιορτή της Αγίας Κυριακής. Μια Αγία που ήρθε στην Αλεξανδρούπολη από την περιοχή της Απολωνιάδος και της Ένου. Από της Ένου το όνομα της Αγίας, αντιγράφοντας τον εκεί ομώνυμο ναό, και από την Απολωνιάδα η εικόνα της Παναγίας που φυλάχτηκε από την πρώτη μέρα που συστάθηκε ο ναός και η ενορία μέσα σε αυτήν. Μας θυμίζει λοιπόν όλη την ταλαιπωρία και την τραγωδία που υπέστη ο Ελληνισμός στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία. Αυτός ο ναός της Αγίας Κυριακής και οι παλαιότεροι Αλεξανδρουπολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τον κόπο, την προσπάθεια, τη φροντίδα, την αγωνιστική διάθεση γυναικών και ανδρών που χρειάστηκε να καταβληθεί τότε πριν από 40 χρόνια, ώστε σήμερα ο ναός αυτός να είναι ένα στολίδι. Ο ναός πανηγυρίζει στις 7 Ιουλίου, όταν τιμάται η μνήμη της Αγίας Κυριακής σύμφωνα με το ορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την παραμονή της ημέρας εκείνης στην Αγία Κυριακή Αλεξανδρούπολης, μετά την τέλεση της λειτουργίας του Εσπερινού, τελείται και η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας από την Ένο στους γύρω δρόμους της πόλης, όπου συμμετέχει πλήθος πιστών και επισκεπτών. Και με πολύ χαρά και με μεγάλη ευλογία θα τελέσουμε και τον πανηγυρικό Εσπερινό, για τον οποίο έχουμε προσκαλέσει δύο Μητροπολίτες ακόμα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας από την Αθήνα και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου με τρεις αρχιερατικό συλλήτρουγο να τιμήσουμε την Αγία και συγχρόνως να πάρουμε όλη την ευλογία της. Την επομένη μέρα, την κυριώνυμη μέρα της εορτής, την Πέμπτη,
θα τελέσουμε από το πρωί μέχρι τις 10.30 την αρχιερατική θεία λειτουργία. Ο ναός θα τελέσει το βράδυ και βραδινή ακολουθία για όσους δεν μπορούν την άλλη μέρα να είναι από το πρωί και συγχρόνως η μεγάλη λιτανία στο τέλος του Εσπερινού θα προσδώσει όλη αυτή την ξεχωριστή ευλογία που σημαίνει, αυτό σημαίνει η λιτανία, βγάζουμε την εικόνα από τη θέση της μέσα από το ναό και την περνάμε δίπλα στα σπίτια μας, δίπλα στα καταστήματά μας, στα αυτοκίνητά μας, εκεί που είναι ο κόπος μας, η αγωνία μας, η προσπάθειά μας, η φροντίδα μας για το καλύτερο σήμερα και για το ευίωνο αύριο του καθενός μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.